Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Έπε απτερόεντα. Καθημερινά με τον Γιώργο Παυλίδη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Alpha Bank. Τι είναι έξυπνο στις μέρες μας? Έξυπνο στις μέρες μας είναι να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά για ευκαιρίες υψηλής απόδοσης και ευελιξίας. Νέα 24-μηνη προθεσμιακή κατάθεση Alpha Πρόοδος 6 Συν από την Alpha Bank. Εξασφαλίστε επιτόκιο που αυξάνεται προοδευτικά κάθε εξάμηνο και φτάνει έως και 5,75% με δυνατότητα κάθε 6 μήνες να διακόψετε την κατάθεση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ετήσιο επιτόκιο 5%. Alpha Bank. Και για έξυπνα καταθετικά προϊόντα μαζί. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα της Alpha Bank. Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα Ζωή. Καλημέρα Γιώργο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα και πρέπει να τρέξουμε να τα προλάβουμε. Να αρχίσουμε από μακριά για να πάει και ο Πανίκος ο Παναγιώτου να κοιμηθεί, να τον αφήσουμε να πάει να κοιμηθεί. Πάμε κυρίες και κύριοι στη Νέα Υόρκη. Χθες ο κύριος Έρογλου είπε ότι ίσως αυτή να είναι η τελευταία συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες. Αυτό είπε ο Έρογλου, αλλά έλεγε ο Νταβούτογλου την Κυριακή μετά τη συνάντηση. Να δούμε τι λένε και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών. Πανίκο Παναγιώτου, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές. Τι καινούργιο έχουμε ή τι νέο έχουμε σε σχέση με τη συνάντηση της Νέας Υόρκης? Ετοιμάζονται εδώ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για την συνάντηση την τριμερή ή καλύτερα την κοινή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και την Δευτέρα 30 και 31 Οκτωβρίου σε μια έτσι εξοχική κατοικία, σε μια έπαυλη που βρίσκεται λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη, στο Long Island. Αν και η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Έρογλου θεωρείται από διπλωματικούς κύκλους ως καθοριστική, φαίνεται ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα συνεχιστεί και μέσα στο 2012. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, στόχος και προσδοκία των μεσολαβητών είναι να κορυφωθούν οι διεργασίες μέσα στην άνοιξη της επόμενης χρονιάς, ώστε να εξευρεθεί η λύση μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, όταν η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διαπιστώνεται και από την πρόσφατη ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση, και η οποία αφορά τις χρηματοδοτήσεις ειδικών αποστολών και επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών σε πολιτικό επίπεδο για την επίλυση διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει ότι θα πραγματοποιηθούν περισσότερες συναντήσεις για το Κυπριακό μέσα στην επόμενη χρονιά. Το μήνυμα μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι, αν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού δεν υπάρχει πιθανότητα για λύση, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, τότε να υπάρξει ανάπαυλα στις συνομιλίες μέχρι να ολοκληρωθεί η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχιστούν μετά τις προεδρικές εκλογές του 2013. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, άρχισαν από τώρα να εμφανίζονται κάποια σενάρια στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών μπροστά στο ενδεχόμενο και αποτυχία των συνομιλιών, ώστε να μην επισημοποιηθεί ένα τέτοιο αδιέξοδο και τα Ηνωμένα Έθνη να κηρύξουν μια ανάπαυλα και να συνεχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία μετά την λήξη της Προεδρίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νωρίς, θα μπορούσαμε να πούμε, όλα θα διαφανούν και από τις ενδείξεις και από τις κινήσεις κυρίως της τουρκικής πλευράς. Τι θα παρουσιάσει στην κοινή συνάντηση εδώ στη Νέα Υόρκη στα τέλη του τρέχοντος μήνα, και μάλλον αναμένεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς να πραγματοποιηθεί ακόμη μια κοινή συνάντηση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα με εντατικούς ρυθμούς μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο,
ευελπιστούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαπραγματευτική διαδικασία και μετά να ακολουθήσει η διεθνής διάσκεψη και τα δημοψηφίσματα. Αυτά επαναλαμβάνουμε ότι είναι οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά για να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό, όπως όλοι γνωρίζουμε και από την ιστορική εμπειρία, χρειάζεται η θέληση και η απόφαση και των δύο πλευρών. Λοιπόν, όσο πλησιάζουν οι μέρες, Πανίκο, σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε σε σχέση και με την τριμερή συνάντηση. Να αγγίξουμε το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Τους καίει πολύ και εκεί στην Αμερική το τι θα γίνει στην Ευρώπη με την κρίση χρέους που αντιμετωπίζει. Νομίζω όλων τα μάτια είναι στραμμένα πλέον στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κυριακή. Δεν ξέρουμε τι λένε πράγματι, εκεί. Πράγματι, αν λάβουμε υπόψη τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις και τις αναφορές που γίνονται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εδώ τους ενδιαφέρει τώρα περισσότερον τα αποτελέσματα της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμένεται την ερχόμενη Κυριακή και φαίνεται ότι είναι καθοριστική και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία της αμερικανικής οικονομίας εξαρτάται πλέον από την αποτελεσματικότητα των Ευρωπαίων στη διαχείριση της κρίσης χρέους. Ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Τίμωθι Κάιτνερ, δήλωσε ότι η Ευρώπη προκάλεσε ήδη πολύ κακό, όχι μόνο στην ίδια την Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, τονίζοντας παράλληλα ότι θα προκαλέσει ακόμη περισσότερο κακό εάν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κινηθούν πιο αποτελεσματικά. Επίσης, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Μπερνάκη, ανέφερε ότι η αβεβαιότητα της αγοράς σχετικά με την επίλυση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και ειδικότερα του ελληνικού ζητήματος, της κρίσης των κρατικών χρεών εν γέννη και του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, έχει εντείνει την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά σε όλο τον κόσμο. Όλα τα μάτια λοιπόν είναι στραμμένα στις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν την ερχόμενη Κυριακή, αλλά αν λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες δηλώσεις που έχουν γίνει από Ευρωπαίους αξιωματούχους, φαίνεται ότι είναι συγκρατημένοι και δεν αναμένεται να προκύψουν συνολικά και από συνολικές λύσεις για την αντιμετώπιση. Επομένως, ίσως η παράταση αυτή της αβεβαιότητας συνεχιστεί και μετά τη Σύνοδο Κορυφής και τότε θα αναλάβουν και ηγέτες της ομάδας της λεγόμενης των G20, των 20 πλουσιότερων χωρών, για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά ίσως το πεδίο δράσης σε σχέση με την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Μάλιστα. Πάντως τα δικά μας μάτια, Πανίκο, είναι στραμμένα στο κίνημα που αναπτύσσεται εκεί στις ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό. Θα τις χαρακτηρίζαμε πρωτόγνωρες οι εικόνες που βλέπουμε με πολίτες να διαμαρτύρονται στους δρόμους της Αμερικής. Ιδιαίτερα έξω από τη Wall Street. Είναι κάτι που πραγματικά πολλοί δεν ανέμεναν, Πανίκο. Πράγματι, Γιώργο, δεν ανέμενα, γιατί ένα μήνα ζωής ήδη συμπλήρωσε το κίνημα που φέρει τον τίτλο «Καταλάβετε τη Wall Street», το οποίο μέρα με τη μέρα όλο και γίνεται πιο μεγάλο και εξαπλώνεται σε περισσότερες αμερικανικές πόλεις. Από μερικές εκατοντάδες ανθρώπων που είχαν ξεκινήσει δειλά-δειλά τη διαμαρτυρία τους στις 17 Σεπτεμβρίου σε ένα μικρό πάρκο του Μανχάταν, κοντά στο νέο συγκρότημα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, το κίνημα πλέον αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών, με αποτέλεσμα πλέον να ενοχλούν τους πλουτοκράτες της χώρας, αλλά και το κατεστημένο της Ουάσιγκτον. Και αυτό διαφαίνεται από δηλώσεις και ενέργειες που έχουν γίνει από αρκετούς τόσο υποψηφίους για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι έχουν αποκαλέσει και μέχρι κομμουνιστές και επικίνδυνους για την ασφάλεια της χώρας τους διαδηλωτές, μέχρι και αρκετούς εκπροσώπους, ας αναφέρουμε, προσδιορίσουμε, του λεγόμενου κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ακόμα και του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μάικλ Μπλούμπερκ, ο οποίος είναι γνωστός πολυεκατομμυριούχος, δεν είναι απλά μόνο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος επιχείρησε την περασμένη Παρασκευή να βρει ένα παράθυρο στον νόμο για να δείθεν να καθαρίσει την πλατεία όπου έχουν κατασκηνώσει οι διαδηλωτές, βρίσκοντας πρόφαση για να τους διαλύσει. Τελικά δεν τα κατάφερε,
δεν τα κατάφεραν και μέσα σε μερικές ώρες οι διαδηλωτές συγκέντρωσαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υπογραφές με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα σχέδιά του και το Σάββατο να είχαν πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει εδώ στη Νέα Νιόρκη. Πάντως το κίνημα υπόσχεται ότι θα συνεχίσει σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις του παρά τις συλλήψεις που γίνονται συνεχώς και αναμένεται να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το ρεύμα όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, Πανίκο, αυτό που εμένα μου προκαλεί καμιά φορά και από γέλιο είναι οι λόγοι για τους οποίους συλλαμβάνονται οι διαδηλωτές. Για παρεμπόδιση, λέει, της διακίνησης, της ελεύθερης διακίνησης πολιτών. Βέβαια, λόγος θα έπρεπε να γίνεται για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι καταραίουν και αυτοί οι μύθοι. Εδώ, όπως θα γνωρίζεις Γιώργο, για να γίνει οποιαδήποτε συγκέντρωση χρειάζεται ειδική άδεια από την αστυνομία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε που είναι πιο κοντά σε εμάς το τι γίνεται στην Ελλάδα με τις κινητοποιήσεις και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει μια πορεία οποιαδήποτε ώρα χωρίς την άδεια της αστυνομίας να κλείσουν οι δρόμοι. Εδώ εάν επιχειρήσεις να συγκεντρωθεί ένα αριθμός ατόμων και μικρός αριθμός ατόμων χωρίς ειδική άδεια της αστυνομίας συλλαμβάνονται. Η αστυνομία έχει το δικαίωμα να συλλάβει αυτά τα άτομα. Κυρίως τόσο πολύ περισσότερο στο να κλείσουν δρόμους, στο να εγκλωβίσουν κάποια άτομα σε κάποιο χώρο δημόσιο. Επομένως είναι διαφορετική και η νόμη και ο τρόπος που λειτουργεί και αντιδρά η αστυνομία. Υπάρχουν κατασταλτικά μέτρα σε διαφορετικό μέγεθος. Πανίκο Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ εκεί πέρα. Καλή σας μέρα. Επαιτερόντα, επιστρέψαμε στην εκπομπή και επειδή η εκπομπή στο ραδιόφωνο τα γεγονότα μεταδίδονται την ώρα που γίνονται, να πούμε ζωή ότι έχει ξεκινήσει η πολύ αναμενόμενη, όπως τη χαρακτήρισαν, ανταλλαγή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εκατοντάδων Παλαιστινίων φυλακισμένων με τον Ισραηλινό στρατιώτη τον Γκιλάν Σαλίτ. Τον είδαμε προηγουμένως να διαβάζει χαρούμενος μια εφημερίδα της χώρας του. Ο οποίος ενηλικιώθηκε πια. Ενηλικιώθηκε, από το 2006 ναι. Τον είχαν στα χέρια τους οι Χαμάς. Ήταν τότε 19 χρονών στρατιώτες. Μάλιστα. Και πλέον θα επιστρέψει πίσω στην Ισραήλ. Η συμφωνία λέει ότι θα. Ένας δοθούν, για χίλιους. 120, μάλιστα. Θα απελευθερωθεί μια ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Παλαιστινίων και μετά θα απελευθερωθεί η Ισραηλινός. Η μισή Παλαιστίνη, τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκονται για να είμαι ειλικρινής, θα απελευθερώνονταν η μισή Παλαιστίνη, μετά ο Σαλίτ και μετά η άλλη μισή, αφού διασφάλιζαν ότι θα πάει στο σπίτι του και στην οικογένεια του Σαλίτ. Τώρα δεν ξέρω, έχουν ήδη απελευθερωθεί οι μισοί και είμαστε στο στάδιο να πάντως είδαμε προηγουμένως σκηνές ζωντανές από το BBC, ναι, να πανηγυρίζουν φυλακές. Κάποιοι Παλαιστίνοι. Τώρα δείχνει τις φυλακές στις οποίες βρίσκονται προφανώς οι Παλαιστίνοι. Θα σας ενημερώνουμε κυρίες και κύριοι για τις εξελίξεις. Να πούμε ότι και κάτι άλλο σημαντικό, ναι, που μας αφορά εμάς προσωπικά. Ναι. Εδώ στην Κύπρο είχε μας προσωπικά. κάποιους ενδιαφέρει. Κάποιους ενδιαφέρει. Έχει ακυρωθεί μεν η στρατιωτική άσκηση Νικηφόρος, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Άμυνας. Όμως, όσοι έχουν κληθεί να λάβουν μέρος στην άσκηση, η οποία θα διεξαγόταν από σήμερα μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, οφείλουν να παρουσιαστούν κανονικά στους χώρους και στις ημερομηνίες όπως καθορίζονται στο φύλλο της ατομικής τους πρόσκλησης. Θα πρέπει να πάνε σύμφωνα με το Υπουργείο για να τύχουν της προβλεπόμενης τυπικής επιστρατευτικής τακτοποίησης και να αποδεσμευτούν την ίδια μέρα στη μία μετά το μεσημέρι. Μην αμελήσετε λοιπόν να πάτε για να δηλώσετε παρουσία και μετά θα επιστρέψετε στις δουλειές σας. Λοιπόν, να πούμε ότι τα μηνύματα που έρχονται σήμερα αφορούν κυρίως τα αθλητικά από ό,τι βλέπω, όμως υπάρχει και μια έκκληση από τη Λάρνακα, τοπικό θέμα, που αφορά κυρίως τα... Ναι, λέει είμαστε δίπλα από φούτσαλ που έχει δημιουργήσει η ανόρθωση, λέει, και είναι σαν να μας ανακρίνουν κάθε βράδυ.
με όλα αυτά τα φώτα τους προβολής, αντιλαμβάνομαι για να μπορεί μια ομάδα να δημιουργεί γήπεδα, έχει πάρει τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες, έτσι. Υποθέτουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν υπάρχει πρόβλημα, ίσως θα πρέπει να αποταθείτε στις αρμόδιες αρχές. Εμείς θα πάμε σε ένα από τα άλλα μεγάλα θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και είναι το θέμα των γιατρών. Άκουγα προηγουμένως την Έλπις να εκφράζει την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά της για το ότι φαίνεται ότι τα πράγματα οδηγούνται προς λύση των προβλημάτων. Μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν λοιπόν κυρίες και κύριοι στη ρύθμιση των υπεροριών των κυβερνητικών γιατρών αλλά και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα κρατικά νοσηλευτήρια αποφάσισα σε συνάντηση που είχαν χθες ο Υπουργός Υγείας Σταύρος Μαλάς και οι συντεχνίες ΠΑΣΙΚΗ και ΠΑΣΙΡΗ. Να ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Να μας πει τι ακριβώς συμφώνησαν. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροάτες σας. Λοιπόν, θέλατε να μας πείτε έτσι επιγραμματικά τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και μπορούμε να τα δούμε και πιο συγκεκριμένα. Βεβαίως. Έχουμε συμφωνήσει τρία σημεία. Πρώτον, ότι θα αλλάξει το ωράριο στους κυβερνητικούς γιατρούς, το ωράριο απασχόλησης. Το υφιστάμενο ωράριο είναι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 και κάτι το απόγευμα. Αυτό θα αλλάξει και θα εναρμονιστεί με το κυβερνητικό ωράριο, δηλαδή 7.30-2.30 και θα προσέρχονται οι ιατροί και το απόγευμα, όχι όμως με το σύστημα των κυβερνητικών υπαλλήλων, δηλαδή μία μέρα συγκεκριμένη θα είναι όλοι οι γιατροί κάθε απόγευμα, κάθε μέρα θα υπάρχουν γιατροί που θα εργάζονται το απόγευμα στα νοσοκομεία. Διαφόρων ειδικοτήτων. Διαφόρων ειδικοτήτων. Δηλαδή για να καταλάβουμε, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω, δηλαδή τόσα χρόνια δεν έκαναν το απόγευμα που έκαναν όλοι οι υπόλοιποι και γραφόταν ως υπερορία το κάθε απόγευμα που έμενα. Υπήρχε σε ορισμένες περιπτώσεις γραφόταν υπερορία, ναι. Μάλιστα. Τα άλλα δύο σημεία. Τα άλλα δύο σημεία είναι το πώς θα αμείβονται οι γιατροί όσον αφορά την εφημερία, το γνωστό on-call. Με το υφιστάμενο σύστημα υπήρχε διαφορετική ως τρόπος υπολογισμού της αμοιβής για την υπερορία αναλόγως σε ποιο νοσοκομείο ήταν τοποθετημένος ένας γιατρός και ανάλογα φυσικά και με την ειδικότητα του. Τώρα αυτό το σύστημα θα γίνει πιο ενιαίο και θα αφορά όλους τους γιατρούς ανεξαρτήτως που είναι τοποθετημένοι και φυσικά πάντα λαμβάνοντας υπόψη και την ειδικότητα. Άρα θα υπάρχει, όπως λέμε, μια κατά αποκοπή αμοιβή της υπεροριακής του on-call, η οποία αμοιβή θα αποφασιστεί μετά από συνεννόηση και με το τμήμα διοίκησης και προσωπικού, έτσι ώστε να μην νιώθουν γιατροί σε κάποια νοσοκομεία ότι είναι αδικημένοι σε σχέση με κάποιους γιατρούς σε άλλα νοσοκομεία. Με το βαρό σύστημα αμείβονται διαφορετικά οι γιατροί μιας συγκεκριμένης ειδικότητας αναλόγως που είναι τοποθετημένοι. Κύριε Υπουργέ, επειδή πολλοί μπορεί να μην καταλαβαίνουν αυτό τον όρο κατά αποκοπή επίδομα, εξηγήστε μας το με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο απλός πολίτης. Ένας αριθμός ο οποίος να είναι ο ίδιος, για παράδειγμα για τους παθολόγους, ανεξαρτήτως αν είναι τοποθετημένοι στην Λευκωσία ή στην Πάφο. Είναι σταθερό ποσό, έτσι. Σταθερό ποσό, το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί, όπως είπα, μετά από συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κυρίως με το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού και το Γενικό Λογιστήριο. Καλά, συγγνώμη για την αφελή απορία. Τόσα χρόνια γιατί διαφορετικά έπαιρνε ένα στη Λευκωσία και διαφορετικά στη Λεμεσό? Διότι το επιχείρημα ήταν ότι έβλεπε περισσότερους ασθενείς ένας ειδικός γιατρός όταν καλείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Φυσικά υπάρχει και το επιχείρημα ότι και σε μια άλλη απομακρυσμένη περιοχή ή στην Πάφο για παράδειγμα και εκεί βλέπουν αρκετά περιστατικά και όμως αμείβονται λιγότερα. Δηλαδή εκεί στην Πάφο λέει ότι το μέγιστο που μπορεί να πάρεις, λέω τώρα για μια ειδικότητα, είναι μια ώρα όταν κληθείς μέσα, μια ώρα υπεροριακής απασχόλησης, ενώ μπορεί να είσαι 10 ώρες στο νοσοκομείο. Δεν υπήρχε το κίνητρο δηλαδή στους γιατρούς, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές, να παραμείνουν μέσα και μπορεί να έστελαν και έναν περιστατικό να το δουν το πρωί. Από την άλλη, υπήρχε το ενδεχόμενο κατάχρησης στα νοσοκομεία όπου ενδεχομένως η αμοιβή, η υπεροριακή απασχόληση ήταν για μέγιστο, ξέρω εγώ, 5 ώρες
μπορεί ένας γιατρός να πήγαινε, ξέρω εγώ, 4 ώρες. Και εκεί μπορεί να ένιωθε έτσι την πρόκληση να χρεώσει 5 ώρες. Δεν υπήρχε έλεγχος. Αυτό τώρα σταματά. Αυτό σταματά. Είναι πιο απλοποιημένο το σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ελέγξουμε καλύτερα. Με το υφιστάμενο σύστημα δυστυχώς δεν μπορούσε να υπάρξει ο κατάλληλος έλεγχος και ενδεχομένως να υπήρχε και παρατυπίες. Και επειδή, όπως διαβάζω και από συναδέλφους που έχουν την ευκαιρία στις εφημερίδες να καλύψουν πιο αναλυτικά το ρεπορτάζ, τα επιδόματα υπεροριακής απασχόλησης φαίνεται ήταν διάφορα. Υπεροριακή αμοιβή, καταποκοπή, υπεροριακή αμοιβή, επίδομα βάρδιας, επίδομα κατά τις Κυριακές κτλ. Όλα αυτά δηλαδή τώρα πλέον γίνονται ένα ουσιαστικά. Ενοποιούνται όλα αυτά. Ενοποιούνται σε κάποιο βαθμό. Πάντοτε θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Είναι πιο απλοποιημένο το σύστημα, όπως έχω πει, για τον υπολογισμό των υπεροριών και το καταποκοπή επίδομα. Και αυτό είναι που ρυθμίζει το σύστημα, όπως έχω πει, πολλαπλών ταχυτήτων, όσον αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες και αναλόγως της επαρχίας. Μάλιστα. Και υπάρχει και μια τρίτη ρυθμίση. Πρωτού πάμε σε αυτή την τρίτη πτυχή. Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια ώστε το όλο σύστημα να λειτουργήσει με βάρδιες, κύριε Υπουργέ, ή θα εμφανιστούν νέα προβλήματα τώρα? Πάντοτε υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός γιατρών για να λειτουργήσει με βάρδιες. Φυσικά αυτό που πιθανόν εννοείται είναι η ενεργός εφημερία. Όταν λέτε βάρδιες εννοείται να είναι ο γιατρός εντός του νοσοκομείου, αν το κατάλαβα σωστά. Προφανώς, ναι. Όχι, αυτό είναι άλλο. Η ενεργός εφημερία σε σχέση με την εφημερία σημαίνει ότι ένας γιατρός παραμένει εντός του νοσοκομείου. Η αλλαγή του ωραρίου που έχω πει προηγουμένως, δηλαδή το σημείο 1 που έχουμε αποφασίσει, δεν μιλούμε για ενεργό εφημερία. Μιλούμε για κανονική απασχόληση. Δηλαδή, κάποιοι γιατροί, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος και οι ασθενείς, θα πηγαίνουν δουλειά το πρωί ώρα 7-7.30 και κάποιοι άλλοι θα πηγαίνουν η ώρα 12 ή ώρα 1. Πώς θα γίνει? Κάποιοι γιατροί θα πηγαίνουν, όλοι οι γιατροί θα πηγαίνουν στις 7.30 και θα φεύγουν στις 2.30. Μάλιστα. Και κάποιοι γιατροί θα συνεχίζουν από τις 2.30 μέχρι τις 6. Το απόγευμα τους την Τετάρτη. Το απόγευμα τους. Δεν θα είναι Τετάρτη. Όλη Τετάρτη. Θα είναι κάποιοι Δευτέρα, κάποιοι την Τρίτη, κάποιοι Τετάρτη και το καθεξής. Κάθε μέρα θα έχουμε γιατρούς τα απογεύματα στα νοσοκομεία. Όχι για όλες τις ειδικότητες προφανώς, διότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου, του 8ωρου. Του κανονικού ωραρίου. Μάλιστα. Εκεί και όπου ένας γιατρός εργάζεται απόγευμα και είναι και on call, σημαίνει ότι το on call του θα υπολογίζεται όχι από τις 3 ώρα όπου είναι το παρόν σύστημα, από τις 6 ώρα. Πολύ ωραία. Πέστε μας και θα μπορούσε ίσως, τον διακόπτουμε συνεχώς τον Υπουργό να μας πει για το τρίτο σήμα, αλλά για να σταθώ λίγο σε αυτό με το ωράριο, θα μπορούσε να σκεφτείτε και ενδεχομένως λύσεις για πλήρη αλλαγή του ωραρίου, οι βάρδιες που είχε πει ο Γιώργος στην αρχή? Οι βάρδιες μιλάτε για την ενεργό να καλύπτουν το 8 ώρο τους, αλλά να μην είναι σταθερά όπως όλη η δημόσια υπηρεσία 7.30 με 2.30 και να έχουν ένα απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς. Γι' αυτό είχα ρωτήσει προηγουμένως. Πάρα πολλούς γιατρούς. Ορισμένοι εργάζονται το πρωί μέχρι στις 2.30, οι άλλοι να αρχίζουν από τις 1 και να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, μέχρι τις 8. Αυτό συνεπάγει να εργοδοτήσουμε περισσότερους γιατρούς. Κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση δεν μελετάτε, αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι σίγουρα δεν μελετάτε λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά να ολοκληρώσουμε έτσι. Με το τρίτο σημείο, ναι. Το τρίτο σημείο είναι ότι θα υιοθετήσουμε και την ενεργό εφημερία, δηλαδή κάποιες ειδικότητες θα πρέπει να παραμένουν όταν είναι on call, δηλαδή εντός του νοσοκομείου και όχι να είναι στο σπίτι τους και να τους καλούν να έρθουν στο νοσοκομείο. Αυτό πώς επηρεάζει, κύριε Υπουργέ, αυτό? Και να εξετάλλω να έχεις γιατρούς εντός του νοσοκομείου σε συγκεκριμένες ειδικότητες και να είναι εκεί και να γίνεται άμεση ανταπόκριση, και άλλο να είναι στο σπίτι του ένας γιατρός και να τον καλείς να έρθει. Αυτό είναι καθαρό, αλλά εννοώ το θέμα των υπεροριών πώς επηρέαζε σε σχέση με όσα ακούστηκαν για μεγάλα ποσά. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα βελτίωσης του τρόπου, αν θέλετε, λειτουργίας των νοσοκομείων, και υπήρχε και περίπτωση σε κάποιες ειδικότητες που τώρα δεν είναι ενεργό εφημερία να χρησιμοποιείται το παλαιότερο σύστημα, το οποίο, όπως έχω πει, είναι και πολλαπλών ταχυτήτων και ενδεχομένως να υπήρχαν έτσι και κάποιες
μικροπαρατυπίες. Αλλά τώρα θα είναι γιατροί μέσα, δεν θα τίθεται θέμα υπερορίας, θα είναι εντός του νοσοκομείου να κάνει τη δουλειά του ανεξαρτήτως πόσα περιστατικά θα δει. Ναι. Όλα αυτά τώρα πόσα ελέγχετε ότι τηρούνται, κύριε Υπουργέ? Είναι πιο απλό το σύστημα να το ελέγξεις και εκεί και όπου υπάρχει καλή διοίκηση όλα ελέγχονται. Δεν νομίζω ότι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάτι τόσο καινοτόμο το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Απλώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε το υφιστάμενο σύστημα να είναι δικαιότερο και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες που είναι και το ζητούμενο. Θα τους ζητήσετε όμως να χτυπούν κάρτα? Τους έχω ζητήσει χθες να χτυπούν κάρτα, είναι προβληματισμένοι. Μακάρι να δεχτούν αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τις συντεχνίες και θα κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να μιλήσουμε λοιπόν για τον προϋπολογισμό. Χθες κατατέθηκε και έγινε η πρώτη συζήτηση στην παρουσία βεβαίως και του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος Ζωή έθεσε και κάποια καινούργια πράγματα στο τραπέζι, έτσι. Πήγε με διάφορα στη βαλίτσα του Κίκης Καζαμίας χθες στη Βουλή. Με εξαγγελίες συνόδευσε ουσιαστικά την ανάλυση του προϋπολογισμού. Σημαντικές θα τις χαρακτηρίζαμε αυτές τις εξαγγελίες. Συνεχίζει και επεκτείνεται η στοχευμένη πολιτική, η πολιτική στοχευμένων επιδομάτων, καλύτερα να την ονομάσουμε πιο σωστά. Όπως επίσης μας απεκάλυψε ότι έρχονται επιτέλους οι Καταρινοί στην Κύπρο. Με 50 εκατομμύρια, σ' άκουσα έλεγες, στις βαλίτσες, έτσι. Ναι, είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι προφανώς η συμφωνία που έχει γίνει για την αξία της γης. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε και τον κύριο Μαυρίδη εκ μέρους του Δημοκρατικού Συνέλληνου, αλλά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πάμπο Παπαγεωργίου, βουλευτή του ΑΚΕΛ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω είναι καλό να θέσουμε σε εσάς τις επικρίσεις που δέχθηκε ο Υπουργός σε σχέση με αυτό τον προϋπολογισμό. Δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, είπαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, αυτός ο προϋπολογισμός. Και είναι προϋπολογισμός που διαιωνίζει την κρίση, δήλωσε συγκεκριμένα ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Τι απαντάτε, κύριε Παπαγεωργίου? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώντας την παρουσίαση και τη συζήτηση εντός της Επιτροπής Οικονομικών, αποκομίζει κανείς μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτά που ακούει στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, στα μέσα ενημέρωσης βλέπει κανείς πολλές υπερβολές και, αν μπορούσε να πει κι άλλος, να χρησιμοποιήσει κάποιος και άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το ότι διαμείβεται εντός της αιθούσης. Για παράδειγμα, ερωτήθηκε ο Υπουργός κατά πόσο βασίζεται σε αισιόδοξες προβλέψεις ο προϋπολογισμός. Η κύρια πρόβλεψη η οποία επηρεάζει τον προϋπολογισμό είναι η πρόβλεψη της ανάπτυξης, δηλαδή πόσο θα είναι αυξημένο το ΑΕΦ, γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το σκέλος των εσόδων και εν μέρει το σκέλος των εξόδων. Ως προς αυτό, η πρόβλεψη πάνω στην οποία στηρίζεται ο προϋπολογισμός μιλάει για ανάπτυξη της τάξης του 0,2%, δηλαδή σχεδόν 0%, που είναι μια συντηρητική πρόβλεψη. Βεβαίως κάποιοι επικαλούνται το γεγονός ότι το κλιμάκιο του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μίλησε για αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης μέχρι και πλην 1, όμως το ίδιο το IMF μια εβδομάδα προηγουμένως μιλούσε για συν 1. Υπάρχει μια βεβαιότητα στην διεθνή σκηνή, η οποία επηρεάζει και την Κύπρο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έχει σχεδιαστεί με ανάπτυξη κοντά στο 0 είναι μια συντηρητική προσέγγιση. Δεν βλέπω υπεραισιοδοξία σε αυτό το σημείο. Άρα βασικά το επιχείρημα τους είναι ότι αφού προβλέπει ουσιαστικά μηδενική ανάπτυξη σε αυτό τον προϋπολογισμό ο Υπουργός, πώς προβλέπει την ίδια στιγμή αύξηση εσόδων από φόρους? Και αυτό τους εξηγήθηκε.
και το θέμα είναι πόσο κάποιος θέλει να καταλάβει. Εξηγήθηκε εκεί ότι το γιατί είναι 10% αυξημένα τα έσοδα, διότι αυτό το 7-8% που κόπηκε από τους δημοσίους υπαλλήλους μπαίνει μέσα ως έσοδο επειδή κόπηκε υπό τη μορφή εισφοράς. Λογίζεται ως έσοδο. Γι' αυτό εξάλλου εμφανίζεται να είναι μεν αυξημένο το μισθολόγιο και μετά έρχεται και το παίρνει ως έσοδο. Είναι καθαρά λογιστικό το θέμα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για περικοπή δαπάνης. Όμως, επειδή έχει γίνει μια συμφωνία με βάση την οποία θεωρητικά δίνονται αυτά τα λεφτά και έρχεται ο κράτος και τα παίρνει πίσω ως έκτακτη ή και μόνιμη εισφορά όσον αφορά το συνταξιοδοτικό τους, γι' αυτό για λογιστικούς σκοπούς έπρεπε να εμφανιστεί αυτή η απόφαση ως αύξηση εσόδου. Αλλιώς δεν θα ήταν 10% αυξημένα τα έσοδα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Μαυρίδη εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα και σε εσάς. Θεωρείτε ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός προς τη σωστή κατεύθυνση ή είναι προϋπολογισμός που διαιωνίζει την οικονομική κρίση, κύριε Μαυρίδη? Όχι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την πρόθεση για εξοικονόμηση και υπάρχουν αρκετές περικοπές για εξοικονομήσεις χρημάτων. Όμως θα μου επιτρέπετε να σχολιάσω το τελευταίο. Έχει δίκιο ο Πάμπος για το θέμα του ότι είναι λογιστικό το θέμα σε ό,τι αφορά την αύξηση των εσόδων, αλλά δεν πάβει το κρατικό μισθολόγιο να αυξάνεται. Και τα έσοδα τα οποία υπολογίζονται είναι αυτά τα οποία είναι οι προσωρινές περικοπές, οι οποίες θα επανέλθουν, λογικά θα επανέλθουν το 2014. Άρα λοιπόν αυτού του είδους η εξοικονόμηση με ανησυχεί, διότι θα μειώσει μεν το έλλειμμα τώρα, θα κάνει την εξοικονόμηση τώρα, αλλά θα επανέλθει μετά ως έξοδο το 2014 και θα επιβαρύνει το έλλειμμα. Άρα είναι μεν ο προϋπολογισμός προς τη σωστή κατεύθυνση, περιλαμβάνει αρκετές περικοπές, αλλά υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία χρειάζονται περισσότερης προσοχής. Όπως για παράδειγμα οι στοχευμένες κοινωνικές παροχές. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα εισοδήματα του κάθε ενός που θα πάρει κοινωνικές παροχές. Όμως συμφωνείτε με αυτή την πολιτική? Βεβαίως συμφωνούμε. Όχι μόνο συμφωνούμε, έτσι έπρεπε να ήταν. Χρήματα πρέπει να παίρνουν μόνο αυτοί που τα χρειάζονται και αν είναι δυνατόν να παίρνουν και περισσότερα από ό,τι τους δίνουμε, διότι μπορεί να χρειάζονται περισσότερα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι παίρνουν χρήματα χωρίς να τα χρειάζονται και υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Άρα για να μπορέσει να γίνει στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να μπουν εισοδηματικά κριτήρια, που έτσι πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα της φοροδιαφυγής για να ξέρουμε ο καθένας πόσα εισπράττει. Επειδή ο Υπουργός αναζητεί τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να επιτύχει αυτό το στόχο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος είναι ο καθένας που θέλει βοήθεια να υποβάλει αίτηση και να υπογράφει και μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξεταστούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του, όχι μόνο για μια φορά, αλλά κάθε 1-2 χρόνια. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μειώσεις πάρα πολύ τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών και θα μπορέσεις να στηρίξεις αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Βέβαια είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν αιτήσεις, κύριε Μαυρίδη, και όμως φοροδιαφεύγουν, διότι το θέμα της φοροδιαφυγής είναι δύο γενικότερο. Θέματα, ακριβώς. Είναι δύο θέματα. Το κράτος έχει εργαλεία με τα οποία μπορεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ό,τι άλλο χρειάζεται μπορούμε να το στηρίξουμε. Είναι ένας καρκίνος σε μια κοινωνία να υπάρχει φοροδιαφυγή. Για το ίδιο θέμα, τι έχετε να πείτε, κύριε Παπαγεωργίου? Το θέμα τέθηκε στην Επιτροπή. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε ο Υπουργός αν έχει πρόθεση να φέρει προτάσεις για στόχευση, οι οποίες να βασίζονται μόνο στο εισόδημα, και τι γίνεται με τους φοροφυγάδες. Απάντησε ότι στην τελική τους πρόταση θα ισχύουν και κριτήρια περιουσίας. Άρα ουσιαστικά ήρθε και διόρθωσε την αρχική πρόταση και νομίζω σωστά έπραξε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο ένας είναι αυτό που ανάφερε προηγουμένως ο Μάριος, δηλαδή να βάλουν μια δήλωση που να λέει ότι η περιουσία μου είναι χίποτσο και ότι αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Και αν λέω ψέματα, ξέρω εγώ, είναι
ποινικό αδίκημα. Ένας άλλος τρόπος είναι να δηλώνεις τα κύρια περιουσιακά σου στοιχεία και τις κύριες σου υποχρεώσεις. Κοιτάξτε όμως, το γεγονός ότι θα χρειάζεται να κάνεις αίτηση για να πάρεις αυτά τα επιδόματα, νομίζω τους φοροφυγάδες θα τους διώξει. Διότι ένας φοροφυγάς, ο οποίος κρύβει μισό εκατομμύριο το χρόνο, για παράδειγμα, θα πάει να ρισκάρει για να πάρει 400 ευρώ επίδομα τέκνου, δεν νομίζω. Άρα συμφωνώ με αυτό που λέγεται και έχει υιοθετήσει και ο Υπουργός, και εμείς ως αριστερά θα έλεγα, είμαστε πολύ ευαισθητοί σε αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να επισέλθει και το κριτήριο του πλούτου, και θα το δούμε αυτό όταν έρθουν τα σχετικά νομοσχέδια. Λοιπόν, θα ήθελα για να συμπληρώσουμε έτσι και στη συζήτηση και ένα σχόλιο και από τους δύο, κύριε Μαυρίδη, να αρχίσουμε από εσάς για τα τρία μέτρα που ουσιαστικά εξήγηλε χθες ο Υπουργός. Δεν θα κάνω αναφορά στο θέμα του Κατάρ, είναι άλλο θέμα, ούτε το θέμα των αδειοδοτήσεων για το φυσικό αέριο. Να σταθούμε στο νομοσχέδιο για φορολόγηση όλων των εφάπαξ και των επιδομάτων και σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι το νομοσχέδιο για εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων. Ήδη αγγίζουμε το θέμα για τους πρόσφυγες στα στεγαστικά σχέδια, αλλά και πρόταση για ενοποίηση των φορολογιών για τα ακίνητα και τις κατασκευές. Εκεί σίγουρα, οπωσδήποτε χρειάζεται. Χρειάζεται ένα τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο να είναι και αρκετά ψηλό για να μπορεί να πτυχθεί η χτηματαγορά πιο ορθολογιστικά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξηγήσω. Χρειάζομαι χρόνο για να το εξηγήσω. Νομίζω είναι γνωστό το θέμα. Δεν γίνεται ένας να πληρώνει με τα βιβαστικά τέλη μέχρι και 8% τη στιγμή που το κόστος είναι μόνο ελάχιστο για το χτηματολόγιο. Και από την άλλη να μην πληρώνει φόρο ιδιοκτησίας. Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν συνολικά. Όσον αφορά τώρα το φορολόγηση του FABAX, συμφωνώ ότι πρέπει να φορολογούνται όλα τα εισοδήματα. Είναι πάγια αρχή ότι πρέπει να φορολογούνται όλα τα εισοδήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να φορολογούνται και οι λογιζόμενες εισφορές που εισφέρει, που πληρώνει το κράτος για να μπορεί κάποιος να πάρει σύνταξη. Λοιπόν, εάν αυτό φορολογηθεί, είναι 50% του κάθε μισθού. Άρα λοιπόν ο κάθε δημόσιος υπάλληλος και τραπεζικός και ασφαλιστικός, όλοι γενικά, όσοι παίρνουν σύνταξη μετά το πέρας της εργασίας τους ζωής, πρέπει να φορολογείται το ποσό το οποίο συνεισφέρει η κυβέρνηση στο ταμείο, στο φανταστικό ταμείο συντάξεων, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να φορολογούνται όλα τα εισοδήματα. Προφανώς μιλάμε όμως και για τα bonus που παίρνουν τα Golden Boys, όπου και αν είναι αυτά, κύριε Μαυρίδη, έτσι, είτε σε δημόσιο είτε ιδιωτικό τομέα. Ναι. Τα bonus πρέπει να φορολογούνται κατά τρόπον που είναι δίκαιος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διευθύνων σύμβουλοι σε διάφορες εταιρείες προτιμούν να παίρνουν bonus παρά μισθό, γιατί φορολογείται χαμηλότερα, θεωρείται ως μέρισμα. Όμως, ή αν είναι και bonus, να φορολογείται κανονικά. Πρέπει να προσέξουμε να είναι ίση, να μην υπάρχει ο τρόπος για τον διευθύνων σύμβουλο να προτιμήσει το ένα ή το άλλο, να είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να φορολογούνται, αλλά να είναι κατά τρόπον ίσον δίκαιο. Και για το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων και για τους πρόσφυγες, αντιλαμβάνομαι ότι θα έχετε διαφωνία. Για τους πρόσφυγες εκφράζω έντονες διαφωνίες όσον αφορά τη μεταχείριση των προσφύγων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σίγουρα να τεθούν εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν σήμερα κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά δεν μπορείς τον πρόσφυγα, ο οποίος είχε τεράστια περιουσία στα κατεχόμενα και δεν έχει πάρει τίποτα από την πολιτεία, να συνεχίζει να μην παίρνει τίποτα. Πρέπει να γίνει μια νέα διευθέτηση. Να γίνει από την αρχή μια νέα διευθέτηση και ο κάθε πρόσφυγας, αν θα παίρνει κάτι ή αν θα αποζημιώνεται για κάτι, να είναι για τα απώλεια εισοδήματος πάνω στην περιουσία του. Άρα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα όπου ο πρόσφυγας να μπορεί να παίρνει κάποια βοήθεια με βάση την περιουσία που είχε και όχι με βάση το κριτήριο αν είναι πρόσφυγας ή όχι. Και βέβαια με βάση τα πόσα έχει. Όχι μόνο ναι. Το πόσα είχε, διότι κάποιοι. Όχι, διαφωνώ εδώ. Διότι διαφωνείτε. Δηλαδή, ένας εκατομμυριούχος, ο οποίος έκανε εκατομμύρια, ίσως με την ικανότητα του, δεν λέω όχι, θα πρέπει να δικαιούται αυτό το επίδομα,
Έστω και αν είχε εκατομμύρια. Να δικαιούνται κάποιο είδους αποζημίωση για το γεγονός ότι έχασε αυτή η ολόκληρη την περιουσία που είχε στα κατεχόμενα και δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Διότι αν τον συγκρίνεις αυτό με κάποιο λεμεσανό ή παθήτη ή από τη Λάρνακα, ο οποίος είχε και συνεχίζει να έχει, νομίζω είναι άδικο. Μάλιστα. Εδώ είναι θέμα περιουσιακών στοιχείων. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου. Εντάξει, το τελευταίο είναι δύσκολο θέμα, γιατί υπάρχουν δύο αντικρώμενα κριτήρια. Το ένα είναι πόσο ανάγκη το έχει αυτός που παίρνει αυτό το επίδομα. Άρα εκεί μπορεί κάποιος να μιλήσει για κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρει ο κ. Μαυρίδης, ο ανταποδοτικός χαρακτήρας. Δηλαδή η αποζημίωση για τη ζημιά, έστω και εν μέρη αποζημίωση βεβαίως, για τη ζημιά που εξακολουθεί να υφίσταται ο πρόσφυγας, από εδώ ο γεγονός ότι λόγω της τουρκικής κατοχής δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την περιουσία του. Άρα πρέπει να σας πω ότι το καθεστώς που επικράτησε αυτά τα 37 χρόνια ουσιαστικά δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή ούτε αποζημιωτικό ήταν, ούτε στηριζόταν πάνω σε κριτήρια. Εγώ νομίζω ένας συνδυασμός και το δύο, αν ήταν να ξανασχεδιάσουμε την προσφυγική πολιτική, θα ήταν πιο σωστός. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε ένα υφιστάμενο σύστημα και πρέπει να δούμε τα δεδομένα. Άρα, τι να σας πω, εγώ ειλικρινά νιώθω αντιφατικά για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Σίγουρα δεν είναι και τόσο εύκολο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, πρέπει να αλλάξει γιατί είναι και άδικο. Αλλά πρέπει όμως να εφαρμοστεί μια νέα πολιτική για τους πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν πάρει τίποτα και έχουν τεράστιες περιουσίες στα κατεχόμενα για να αποφευχθεί, να μειωθεί και η ροή προς την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Και θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Εγώ πιστεύω ότι για τους πρόσφυγες, δημοκυπρίους που ανταλλάσσουν περιουσίες, αγοραπολισίες περιουσιών στα κατεχόμενα, πρέπει να υπάρχει, να μην χρεώνονται με τα βιβαστικά τέλη στο χρηματολόγιο, ούτε φόρος κεφαλαίου κερδών, για να βοηθά τον κόσμο να κάνει πράξεις μεταξύ τους και να μην πηγαίνουν στην λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Ναι. Και απλά πριν κλείσουμε έτσι ένα σύντομο σχόλιο και από τον κύριο Παπαγεωργίου για τα άλλα δύο που αφορούν τα εφάπαξ και για τα κινήτα. Αν μου επιτρέπετε να κλείσω, γιατί πρέπει να πάω. Μάλιστα, κύριε Μαυρί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά την Επιτροπή Αποζημιώσεων, η πολύ έντονη προσωπική μου γνώμη είναι ότι κανένας πρόσφυγας δεν πρέπει να πάει εκεί. Είναι ένα πράγμα που έχει στήσει η Τουρκία εκεί για να παρακάμψει την πίεση που ένιωσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τη συνεργεία δυστυχώς του δικαστηρίου, και εκεί υφίσταται ο κόσμος εξευτελισμό. Στο κάτω-κάτω στην αρχή αποζημίωσαν μερικούς για να χρησιμοποιήσουν τα ατομικά συμφέροντα ενάντια στο γενικό μας συμφέρον. Και τώρα δίνουν και πολύ χαμηλές αποζημιώσεις, αλλά για λόγους περηφάνειας και αξιοπρέπειας, κατά τη γνώμη μου, κανένας δεν πρέπει να πηγαίνει σε αυτό το κατασκεύασμα. Από την άλλη, όμως, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή είστε και βουλευτής Κερίνιας και εσείς και ο κύριος Μαυρίδης, είπε ο κύριος Μαυρίδης κάτι σημαντικό προηγουμένως, ότι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν τεράστιες περιουσίες στα κατεχόμενα δεν πήραν τίποτε ή ελάχιστα. Για να καταφεύγει κάποιος σε αυτό την επιτροπή σημαίνει καταφεύγει εξ ανάγκης. Καλά, γιατί σημαίνει, θα πάω να βλάψω τον τόπο μου, τη χώρα μου, την εθνική μου ομάδα, επειδή νιώθω αδικημένο? Δεν είναι αυτό που είπα. Είπα ότι θα πρέπει το κράτος να δει και να αποτρέψει, αν θέλετε, με οικονομικά μέτρα αυτές τις κινήσεις. Αν τις κρίνουμε επιβλαβείς για τον τόπο. Κάτι το οποίο επίσημα δεν έχει λεχτεί πάντως, έτσι. Κοιτάξτε, εννοείται ότι επίσημα δεν τους έχουν πει μην βγαίνετε στην Επιτροπή. Νομίζω έχει λεχθεί από όλους. Το θέμα είναι ότι ακριβώς διότι δεν μπορεί να του απαγορεύσει να πάει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μιλήσει πολύ έντονα για αυτό το πράγμα. Αλλά ασφαλώς δεν μπορεί να υπάρξει κάτι το απαγορευτικό. Έχω όμως την πολύ έντονη πεποίθηση ότι δεν πρέπει να πηγαίνει εκεί κανένα. Τώρα, για το θέμα των εφάπαξ. Κοιτάξτε, το εφάπαξ τι είναι? Είναι ένα κομμάτι του μισού, το οποίο κακώς δεν τη χάνει της ίδιας αντιμετώπισης, όπως και ο υπόλοιπος μισθός. Άρα, ουσιαστικά,
Είναι μεγάλη πρόκληση κάποιος να παίρνει αυτό το μεγάλο ποσό που ουσιαστικά είναι κομμάτι του μισθού χωρίς να φορολογείται. Βεβαίως θα μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά τόσα χρόνια δεν φορολογείτο, έχω προσδοκίες για αυτό το πράγμα κλπ. Ίσως εάν το Υπουργείο φέρει μια πρόταση, θα ήταν λογικό ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε οι πρώτες 50 ή 70 χιλιάδες, να μην φορολογούνται, ούτως ώστε οι χαμηλόμισθοι του δημοσίου να μην επηρεαστούν. Αυτό θα ήταν, νομίζω, μια μέση λύση, η οποία από τη μια θα σταματήσει τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση να υπάρχει, δηλαδή αυτή η προνομιακή μεταχείριση, από την άλλη δεν θα επηρεάσει τους χαμηλόμισθους. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου πάντως με το θέμα των προσφύγων. Εντάξει, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, το οποίο ας το αγγίξουμε άλλη φορά, μην το συζητήσουμε σήμερα.